Θέλω να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τους διοργανωτές που μου έκαναν την τιμή να έρθω σήμερα εδώ. Ειλικρινά δεν είναι μια απλή φράση. Εδώ πραγματικά βλέπεις να χτυπάει η πραγματική αγορά και η πραγματική οικονομία. Μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν προϋποθέτει όλα αυτά τα πράγματα, βλέπεις καθημερινά μια όαση. Αυτή η έκταση χρόνο με τον χρόνο αυξάνεται, δυναμώνει. Όσο η ύφεση ανεβαίνει, τόσο αυτή η έκταση δυνάμωνε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην κοινωνία που αντιστέκονται. Υπάρχουν δυνάμεις μέσα στην κοινωνία που έχουν τη δύναμη να σταθούν μπροστά, να βγουν μπροστά και να προσπαθήσουν να δώσουν μια ζετάνια. Να δώσουν σε αυτή τη χώρα μια ευκαιρία να ξανασταθεί στα πόδια της, να σηκωθεί όρθια, να μπορέσει να ξαναχτίσει το μέλλον της. Περάσαμε δύσκολες χρονιές. Έχουν έρθει, δεν έχουν τελειώσει δυστυχώς τα δύσκολα, τα έχουμε μπροστά μας ακόμα. Αλλά τουλάχιστον για πρώτη φορά αρχίζουμε να βλέπουμε κάποια πρώτα αχνά δείγματα. Αχνά, τα οποία μας σου δίνουν μια ελπίδα ότι επιτέλους κάτι μπορεί να γίνει. Και πραγματικά βλέπεις, σε σχέση με πέρσι 45%, ακούσα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου να το λέει. Και του χρόνου φαντάζομαι ότι θα πάει σε έναν μεγαλύτερο χώρο. Άκουσα προηγουμένως ότι υπήρχαν ακόμα πολλές επιχειρήσεις που θέλανε να μπουν μέσα, να δείξουν τη δουλειά τους, να βρουν τον κόπο τους, να μπορέσουν να πείσουν τον κόσμο ότι είμαστε εδώ. Υπάρχουμε, δημιουργούμε. Και αυτή είναι η πραγματική άμυνα στην κρίση. Αυτή είναι η πραγματική αντίσταση. Δεν θέλω να σε κουράσω πολύ. Εξάμει, εμείς δεν είμαστε για να, λέμε λόγια. Περιμένετε από εμάς έργα και πράξεις. Και από αυτό θα κρυφτούμε. Και από αυτές τις πράξεις, σύντομα πιστεύω ότι θα μπορεί αυτή η έκθεση του χρόνου να αντιμετωπίσει το μέλλον καλύτερα. Στην κοινωνία αυτή τη στιγμή περνάμε μια δύσκολη περίοδο. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτά τα γεγονότα. Θέλω να μείνω μόνο στη θετική εικόνα που κανείς μπορεί να εισπράξει από τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να πω ότι του χρόνου ελπίζω αυτή η έκθεση να είναι ακόμα μεγαλύτερη, να μπορούν οι επιχειρηματίες να αυξάνουν και να δείχνουν τη δουλειά τους και τον κόπο τους για να μπορούν να πούν ότι είμαστε εδώ, αντιστεκόμαστε. Εμείς πολεμάμε την ύφεση με πραγματικούς όρους και με παραγωγή για να μπορέσουμε πραγματικά να ξαναχτίσουμε τη χώρα στα πόδια της και να κοιτάξουμε το μέλλον πιο ευείων. Να είστε όλοι καλά και εύχομαι του χρόνου, κύριε Πρόεδρε, όλα να είναι καλύτερα. Και για την περιοχή και για την Πεπίστρα. Αυτό που κάνουμε, και χαίρομαι για την παρέμβασή σας είναι να προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι αυτός ο αγώνας που δίνουμε όλοι. Θα μας πάρει να μην συμπέρασε στο τέλος, την παρεμβασία. Λοιπόν, στρατιώτατε, κύριε Υπουργέ, αγαπητοί φίλοι μου βουλευτές, θα ήθελα να πω ότι σειρά μου να ευχηθώ αυτή η έκθεση να πάει όσο γίνεται καλύτερα, γιατί πραγματικά δείχνει έναν τοπικό ανταγωνισμό σε μια εποχή που ξέρουμε τι γίνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποια είναι η κατάσταση, πόσα είναι τα λουκέτα και πρέπει να επισημάνουμε ότι για μας τουλάχιστον οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο αγωνίος τίτλος ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που σκεφτόμαστε και που πρέπει να προχωρήσει αυτόν τον τόπο για να ξεφύγουμε, έτσι θα είναι ένα από τα βήματα εκείνα που θα βοηθήσουν να ξεφύγουμε από την κρίση. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, εσείς, ότι αυτή είναι η τελευταία χρονιά που έχετε εδώ αυτή την έκθεση, αλλά πρέπει να ενημερώσω ότι όλο αυτό το χώρο ετοιμάζεται ο ιδιοκτήτης, βέβαια και ο Μαρτή, να κάνει και να το δώσει για να γίνει ένα τεράστιο μόνο. Επειδή έχουμε δει ποια είναι αυτές η επίδραση των νόμων στις διάφορες περιοχές, πρέπει να πούμε ότι είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν συμβαδίζουν. Από τη μία βλέπουμε έναν αγώνα που κάνουμε οι μικρομεσαίοι για να ξεφύγουν από τα λουκέτα, αλλά πρέπει να αποδείξουμε επίσης ότι αν εδώ γίνει ένα φαραωνικό έργο, ένα φαραωνικό μόνο, με εκατοντάδες καταστήματα σαν και αυτά που βλέπουμε και γίνονται και να ξεκινώνουν σε άλλες περιοχές, να είστε σίγουροι ότι οι μικρομεσαίοι του Σκορίδη, του Σιλοκάστρου, του Κιάκου και άλλων περιοχών εδώ γύρω θα πληγούν και ενδέχεται να πληγούν να επανέλθουν. Έτσι θα πρέπει η τοπική κοινωνία να δει πώς πρέπει να αποχωρήσει. Πώς θα πρέπει
να βοηθήσει την τοπική οικονομία βοηθώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ξέρουν, γνωρίζουν ότι οι μικρομεσαίες έχουν τεράστια προβλήματα από τα ασφαλιστικά του ταμεία μέχρι το θέμα το κύριο που είναι η χρηματοδότησή τους από τη στιγμή που οι τράπεζες έχουν κόψει τελείως τη στρόφικα ακόμα και του παραδοτικού κεφαλαίου κίνησης. Και όταν αυτό γίνεται, γίνεται με το τοποθετικό επιτόκιο του 11%. Καμία χώρα στον κόσμο δεν θα λύσει με 11%. Εδώ έτσι γίνονται οι δουλειές. Άρα το θέμα των μικρομεσαίων. Το ανθρώπο που εδώ σήμερα ως γεωτέχνη μικρομεσαίοι εκθέτουν ένα δυναμικό κομμάτι της περιοχής σας και της Ελλάδας και γενικότερα θα πρέπει να βοηθηθεί. Εμείς εδώ έχουμε ένα σημαντικό κομμάτι και ένα δυναμικό κομμάτι που είναι η Επιτροπή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Πολιτείας. Εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι και με καινοτομία και με την συνεχή του συμβολή ανεβάζουν και προωθούν την οικονομία, θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε πάντα τα ανεπάντα στρατηγική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κατηγορηματική διαβεβαίωση από τον ιδιοκτήτη ότι εδώ δεν θα γίνει ένα κλασικό τύπου μόλι, αλλά μια επιχείρηση συμπληρωματική προς την αγορά της Κορίνθου, γιατί θέλει και ο ίδιος να έχει την κοινωνία μαζί του και την τοπική αγορά. Και νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Όπως είχαμε πει, κύριε Χάρη, ξεκινώντας, σε αυτό εδώ το χώρο χτυπάει η καρδιά της πραγματικής οικονομίας. Μόνο ο κύριε Πρόεδρε, που αυτή η καρδιά υπάρχει μια πάρα πολύ σοβαρή αρνία, γιατί ακούστατα έχει στερέψει η εργοδότησή και ο αέρας που είναι απαραίτητο για την κοινωνία. Με λίγα λόγια, η παραγωγή, η πρακτική παραγωγή, κάνουν πράγματι την λειτουργία ακόμα. Θέλουμε να είμαστε αισιόδοξοι, να τους τονώσουμε, αλλά θα πρέπει δείξουμε και να έρθουμε. Δυστυχώς, αυτός ο αγώνας της πραγματικής οικονομίας πλέον έχει ξεφύγει από τα όρια της χώρας και διεξάγεται σε επίπεδο Ευρώπης.